Στο νοσοκομείο της Καβάλας καθημερινά βγαίνουν περισσότερα από 50 αποτελέσματα τεστ κορονοϊού. Τα τεστ που γίνονται καθημερινά στο νοσοκομείο της Καβάλας είναι λίγο περισσότερα εξαιτίας του αυξημένου αριθμού ατόμων που επιστρέφουν από άδεια. Ωστόσο, το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται ομαλοποίηση της κατάστασης. Λοιπόν, πραγματικά οπλίστομαι αν ακούω τέτοια πράγματα. Έχουμε σε καθημερινή βάση το νούμερο των δειγμάτων και αποτελέσματα που βγάζουμε είναι πάνω από 50. Συγκεκριμένα σήμερα βγάλαμε 58 αποτελέσματα. Είμαστε από τα λίγα επαρχιακά νοσοκομεία που βγάζουμε αποτελέσματα και τα βγάζουμε σε μια μέρα μέσα. Δεν θα πρέπει να διαμαρτύρεται ο κόσμος, θα πρέπει να έχει και λίγο υπομονή. Αυτές τις μέρες ειδικά που γυρίζουν οι εργαζόμενοι όλων των δομών και του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας και των γυροκομείων και της παιδόπολης, που είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε και να βγάζουμε δείγματα και να βγάζουμε αποτελέσματα, θα πρέπει να δείχνουν και μια υπομονή. 58 αποτελέσματα βγάλαμε σήμερα. Χθες Κυριακάτικα βγάλαμε 52 αποτελέσματα. Το Σάββατο βγάλαμε 55. Τι παραπάνω να κάνει ένα επαρχιακό νοσοκομείο? Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι έκτακτες καταστάσεις και ορισμένες φορές ίσως ταλαιπωρηθεί και λίγο ο κόσμος. Αλλά όμως να είστε βέβαιοι, το διαβεβαίωνω στους συμπολίτες μου αυτό, ότι το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό δίνει τον καλύτερό του εαυτό να ανταποκριθεί πραγματικά σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε. Πέσματα μέχρι αυτά που έχουμε μέχρι τις 9 το πρωί βγαίνουν μέχρι το μεσημέρι. Ό,τι παίρνουμε μέχρι τις 9 το πρωί βγαίνουν. Αλλά αυτές τις μέρες όμως που έχουμε σήμερα πήραμε 100 δείγματα. Βγάλαμε τα 58. Θα πάνε και αύριο. Ίσως είπαμε λόγω των εκτάκτων περιπτώσεων, επειδή γυρίζουν πολλοί από τις άδειες σε όλες τις δομές, αυτές τις μέρες ίσως κάνουμε και να βγει και 2 μέρες το αποτέλεσμα. Το επόμενο δεκαήμερο θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, γιατί τελειώνουν και οι θερινές διακοπές και θέλω να πιστεύω ότι θα βγαίνουν όλα την ίδια μέρα. Όσοι υποβάλλονται σε τεστ κορονοϊού είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν σε καραντίνα στο σπίτι τους μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Βεβαιότατα, αυτό είναι βέβαιο. Όσοι έρχονται ύποπτοι, είτε εμπύρετα, είτε με βήχα, είτε γενικά με αναπνευστικά προβλήματα, και οι γιατροί τους στέλνουν στο σπίτι τους, θα πρέπει μέχρι να βγει το αποτέλεσμα να είναι μέσα στο σπίτι τους σε καραντίνα, να μην έρχονται σε επαφή με κόσμο και να προφυλάξουν τους συγγενείς τους, τους φίλους τους, το γύρο του κόσμου.